Κύριοι, βρισκόμαστε σε πόλεμο. Η σειρά φαινόμενο που καθήλωσε χιλιάδες αναγνώστες. Ξεδιπλώνεται τώρα σε ένα συγκλονιστικό μυθιστόρημα 448 σελίδων. Αιγαίο Ραμιδέν, το πρώτο αίμα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεμέντο. Μέχρι στιγμής η Τουρκία δεν έχει κανενός είδους πλεονέκτημα. Εάν γινόταν πόλεμος δηλαδή, ο πόλεμος βέβαια χαοτικό φαινόμενο, δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί, αλλά τα πλεονεκτήματα παραμένουν να είναι από στην πλευρά της Ελλάδος. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή, αν γίνει κάτι, ναι, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να κερδίσουμε την Τουρκία. Όσο όμως προχωράει ο χρόνος και όσο προχωράνε τα επιτεύγματα της τουρκικής πολεμικής βιομηχανίας, αλλά και θα αρχίσει να υλοποιείται το πρόγραμμα αναβάθμισης και απόκτησης καινούριων F-16, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι εμείς θα παραμένουμε σταθεροί και στάσιμοι σε ό,τι αφορά την αύξηση της ισχύως μας, ενώ αντίστοιχα οι Τούρκοι θα κάνουν βήματα για τα οποία δεν θα υπάρχει απάντηση. Αν φανταστούμε ότι εάν έχουμε τις τέσσερις Μπελαρά, τις τρεις Μπελαρά και τις τέσσερις Σελσίες και τις τέσσερις Μέκο που θα εξυγχρονίσουμε και κάποιες από αυτές τις που θα παραμείνουμε πίσω, που είναι, έχουν ήδη ξεχρονιστεί, κάποιες από αυτές τις φρεγάτες τις Ολλανδικές, τις S που λέμε κτλ. Όχι απλώς έχουμε υπεροπλία, είμαστε 20 χρόνια μπροστά από ό,τι έχουν οι Τούρκοι. Σαφέστατα είναι μια απειλή, σαφέστατα δεν μπορεί κανένας να πει ότι δεν υπάρχει μια απειλή και σαφέστατα δεν μπορεί να επαναπαυόμαστε και να εφησυχάζουμε. Πρόσφατα είχαμε κάνει μια εκπομπή στο News Bomb, στο οποίο μας κατέθεσαν τη γνώμη τους ειδικοί και από τα τρία σώματα σχετικά με το τι μπορεί να συμβεί σε περίπτωση του απευκταίου του πολέμου Ελλάδας-Τουρκίας. Και είχαμε αναλύσει από στρατιωτικής σκοπιάς το τι θα μπορούσε να συμβεί, τα σενάρια, τη διάταξη δυνάμεων, όλα αυτά. Και βλέπω ότι το συγγραφικό σας έργο, τα βιβλία που ήδη έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία, Αιγαίο, Ώρα Μηδέν, το οποίο αποτελεί βεβαίως προϊόν φαντασίας και σεναρίων, έχει τύχει της αποδοχής αυτών των ανθρώπων και θα ήθελα πάρα πολύ να συζητήσω μαζί σας και νομίζω και πολλοί κόσμος στο λαό μας έχει την απορία, το φόβο ή και θέλει να λάβει την γνώση του τι μπορεί να συμβεί σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο και ειδικά μάλιστα όταν συμβαίνουν όλα αυτά στη γειτονιά μας. Θα ήθελα οπότε αρχικά να μου μιλήσετε για το πρώτο σας βιβλίο, πρόκειται για μια τριλογία η οποία θα ολοκληρωθεί σε λίγους μήνες, Αιγαίο, Ώρα Μηδέν, το πρώτο αίμα. Τι θα δούμε εκεί, κύριε Αντωνιάδη, τι θα διαβάσουμε? Το Αιγαίο, Ώρα Μηδέν, όπως πολύ σωστά αναφέρετε, είναι προϊόν φαντασίας. Είναι όμως φαντασία η οποία είναι βασισμένη σε πραγματικές συνθήκες με πάρα πολλή έρευνα. Είναι ένα πολεμικό μυθιστόρημα. Μιλάει για έναν ελληνοτουρκικό πόλεμο, ο οποίος ξεκινά στο πρώτο βιβλίο, στο που λέγεται Το Πρώτο Αίμα, από έναν πολύ σύντομο αλλά πολύ αιματηρό πόλεμο, ο οποίος ξεκινά από μια αντιπαράθεση των στόλων στο Αιγαίο με αφορμή γεωτρήσεις, ΑΟΣ κλπ. Γίνεται ένα ατύχημα, ξεφεύγει το πράγμα και μετατρέπεται γρήγορα αυτή η κατάσταση, αναφλέγεται σε όλο το μέτωπο ανατολικά μας. Το πρώτο βιβλίο περιγράφει μέσα από τα μάτια ανθρώπων σε πρώτο πλάνο, αν θέλετε, οι οποίοι βρίσκονται σε διάφορα σημεία της δράσης. Άλλοι είναι στα πολεμικά συμβούλια, στην κυβέρνηση, άλλοι είναι πάνω σε καράβια, σε γέφυρες, σε κόκπιτ μαχητικών, είναι πιλότοι, άλλοι είναι μέσα στα ορίγματα, σκαμμένοι στα νησιά. Περιγράφει λοιπόν ακόμα και από πολίτες, έχει και Τούρκους επίσης χαρακτήρες που βλέπουν μέσα από τη δική τους οπτική πώς βλέπουν τα πράγματα. Αποπειράται να περιγράψει ένα από τα χιλιάδες φυσικά σενάρια που υπάρχουν.
στο οποίο γίνεται ένας πολύ σύντομος, αλλά ο πόλεμος είναι ματηρός, γιατί είναι συγκεντρωμένη τεράστια ισχύ πυρός σε ένα πολύ μικρό μέρος του χάρτη, αν θέλετε, όπως είναι η διαμορφία του Αιγαίου. Και λίγοι σύντομα μετά από έντονες παρασκηνιακές, πολιτικές, γεωπολιτικές διαβουλεύσεις, όπως είναι, αν θέλετε, και μία θεώρηση που υπάρχει πολλά χρόνια στη χώρα μας, ότι αν γίνει πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας θα λήξει πολύ σύντομα, εντός μερικών ημερών, γιατί είμαστε και οι δύο μέλη του ΝΑΤΟ και συνεπώς η συμμαχία δεν μπορεί να επιτρέψει σε δύο συμμάχους να συνεχίζουν να χτυπιούνται για πολλές μέρες, γιατί έτσι θα καταρρεύσει το νοτιοανατολικό σκέλος κλπ. Είναι ένας τρόπος σκέψης αυτός, ο οποίος ανεξάρτητα από το αν συμφωνούμε ή όχι μαζί του, υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις, γιατί όπως είπατε και εσείς πριν, στη γειτονιά μας γίνεται ένας χαμός, τα πράγματα έχουν αγριέψει, αυτά που ξέραμε για πολλές δεκαετίες δεν ισχύουν πια. Πάντως το πρώτο βιβλίο περιγράφει αυτή την κατάσταση, πώς θα ήταν ένα τέτοιο σενάριο. Γιατί ακόμα και αν έτσι συμβεί, δηλαδή αν εμφανιστεί κάποιος διαιτητής και το σφυρίξει, ας πούμε, πολύ σύντομα, το ζητούμενο για εμάς είναι όταν θα υπάρξει μια ανακοχή, εκεχηρία, ειρήνη, ό,τι και αν είναι αυτό, και θα κάτσουμε σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε με την άλλη πλευρά, αν θα το κάνουμε από μια θέση που εντωμεταξύ θα έχουμε χάσει εθνικό έδαφος, τι θα έχουμε χάσει. Άρα αυτό δείχνει το πρώτο αίμα, έναν σύντομο αλλά πάρα πολύ αιματηρό πόλεμο, αεροναυτικό, αλλά και με απόπειρα κατάληψης ελληνικού νησιού κατοικημένου, και τι κάνουν οι διάφοροι άνθρωποι από τις θέσεις τους, προσπαθώντας να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις πάρα πολύ δύσκολες απαιτήσεις και συνθήκες. Μπορούμε να πούμε πιο συγκεκριμένα πράγματα για το σενάριο αυτό και τι σημαίνει, χωρίς φυσικά να κάνουμε spoiler στο βιβλίο σας? Το να μην κάνω spoiler είναι δύσκολο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό που αποκαλύπτει και το εξώφυλλο του πρώτου βιβλίου έχει ένα... δείχνει ένα φαντάρο, ένα ελικόπτερο από πάνω, και από πίσω αχνά φαίνονται κάποια σπίτια νησιωτικά, τα οποία όποιος ξέρει και όχι το έχει επισκεφθεί, που δεν το ξεχνάει ποτέ γιατί είναι ένα ιδιαίτερο μέρος, είναι το Καστελόριζο. Άρα το πρώτο βιβλίο έχει μία δράση αεροναυτική στο νοτιοανατολικό και στο βόρειο Αιγαίο, και στο τέλος κλιμακώνεται σε μία απόπειρα εναντίον του Καστελόριζου, που είναι, γιατί το Καστελόριζο, γιατί είναι από πλευράς θέσης μία πολύ δύσκολη αμυντική θέση για εμάς, για τη χώρα μας, γιατί είναι πάρα πολύ απομακρυσμένο, είναι δίπλα στην Τουρκία, είναι μία δύσκολη υπόθεση στην αμυντική μας γραμμή, το Καστελόριζο. Και να πούμε επίσης ότι έχει σοβαρούς λόγους να το καταλάβει η Τουρκία, εφόσον έχει αυτό το δόγμα, διότι αλλάζει την ΑΟΣ. Έτσι, φυσικά, 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 φυσικά. Δηλαδή, αυτό που η Τουρκία λέει, και το ξέρουμε και με τους ομιλητές που έχετε στην συνήθως φέρνετε, οι οποίοι είναι πλέον ειδικοί να το εξηγήσουν αυτό, αυτό που η Τουρκία μεταφράζει με τους δικούς της όρους είναι αν τα νησιά δικαιούνται ΑΟΣ ή όχι. Θέλει να πιστεύει η ίδια ότι μόνο η ενδοχώρα δικαιούται ΑΟΣ και τα νησιά όχι. Εμείς φυσικά έχουμε την ακριβώς αντίθετη θέση, υπάρχουν προηγούμενα, αλλά αυτά είναι προφάσεις. Πολλές φορές στην ιστορία η δύναμη των όπλων έχει καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και όχι το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο ερμηνεύεται με διάφορους τρόπους. Μια στρατιωτική ήττα ή νίκη είναι πολύ δύσκολο να παρεμηνευθεί. Είναι αυτό που είναι. Όταν ο άλλος έχει βάλει στρατιώτες, αρβίλες και σημαία σε έναν βράχο, έτσι όπως είδαμε και στα Ήμια το 96, είναι πολύ δύσκολο σε ένα τραπέζι να τον πείσεις να τα πάρει πίσω. Έτσι. Όπως λέγουμε, οπότε, να σημαίνει αυτό και σαν σύγχρονα παιδεία βεβαίως. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο αίμα, το πρώτο βιβλίο που με ρωτήσατε. Αλλά η τριλογία είναι τριλογία γιατί η ιστορία συνεχίζεται. Άρα το δεύτερο βιβλίο. Πριν πάμε στο δεύτερο, και πάντα χωριστό με το φόβο του spoiler που δεν θέλουμε να κάνουμε. Ο πόλεμος λέγει με κάποιο αποτέλεσμα απώλεια κυριαρχίας, ίσως ή υπάρχει, αναφέρεστε ίσως και σε αριθμό νεκρών, σε αριθμό απολειών. Θα είχαν ενδιαφέρον αυτό να το φανταστούμε τι θα συνέβαινε σύμφωνα και με αυτό που γράψετε εσείς και που είστε και πολύ καλός γνώστης των στρατιωτικών πραγμάτων, ώστε να έχουμε έτσι μια εικόνα τι θα μπορούσε να συμβεί, να φανταστούμε. Φρεγάτες βυθισμένες, δεκάδες μακητικά και από τις δύο πλευρές να έχουν πέσει,
δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες νεκρούς κατέρωθεν. Αν μπορούμε να δώσουμε έτσι μια επισκόπηση, τι θα συνέβαινε? Δεν θέλω να κάνω spoiler με νούμερα, γιατί ναι, το βιβλίο είναι γραμμένο με έναν τρόπο, έτσι λένε οι αναγνώστες όλοι, είναι το πιο συνήθες σχόλιο που παίρνω από τους φίλους του βιβλίου, ότι είναι γραμμένο με έναν τρόπο πάρα πολύ γρήγορο που σε κρατάει σε αγωνία. Μόλις τελειώνεις μια σελίδα, ένα κεφάλαιο, θες να πας να δεις το επόμενο. Άρα για τους φίλους που δεν το έχουν διαβάσει, αν αποκαλύψουμε το αποτέλεσμα, θα το χαλάσουμε πολύ. Αυτό που μπορώ να πω όμως είναι ότι το βιβλίο δεν χαρίζεται σε αυτό το τομέα. Είναι σκληρό. Περιγράφει απώλειες και μαζικές, περιγράφει απώλειες και με την κάμερα, αν θέλετε, και το φακό στο πρόσωπο ανθρώπων. Προσπαθεί δηλαδή να το δείξει και μακροσκοπικά, αλλά και τι σημαίνει σε ανθρώπινο επίπεδο εκείνη η στιγμή. Θέλει να κάνει και τα δύο. Είναι άλλωστε ένα βιβλίο, ειδικά το πρώτο αίμα, το οποίο δεν, σε αντίθεση με κάποια άλλα βιβλία του είδους, πολεμικά μυθιστορήματα που υπάρχουν κυρίως στο εξωτερικό, στην Ελλάδα δεν έχουμε πολλή βιβλιογραφία τέτοια, στο μυθιστόρημα, έχουμε ιστορικό μυθιστόρημα. Σε αυτό το είδος που είναι το Γιώρα Μηδέν, δεν έχουμε αντίστοιχα πράγματα, πολύ λίγα έχω ακούσει να έχουν υπάρξει στο παρελθόν. Η πλοκή δεν περιστρέφεται γύρω από έναν κεντρικό ήρωα, έναν υπερήρωα, όπως πολλές φορές βλέπουμε σε άλλα μυθιστόρηματα, ο οποίος μέσα από τη δική του δράση θα δούμε, ας πούμε, τη λύτρωση. Μοιράζεται ο χρόνος του σε διάφορους χαρακτήρες, οι οποίοι είναι εξίσου σημαντικοί όλοι, από όλα τα επίπεδα, και είναι ένα μήνυμα που θέλει να δείξει το βιβλίο, ότι είναι μια ομαδική δουλειά, είναι μια δουλειά που αφορά όλους, και το πώς θα ανταπεξέλθουν δείχνει ανθρώπους οι οποίοι ανταπεξέρχονται καλά, ανέλπιστα καλά. Δείχνει άλλους οι οποίοι υπό αυτές τις συνθήκες παίρνουν τελείως λάθος αποφάσεις. Προσπαθεί δηλαδή να υπηρετήσει τον ρεαλισμό, γιατί κατά την άποψή μου έτσι είναι και η πραγματικότητα. Σε μια ομάδα ανθρώπων δεν μπορείς να περιμένεις ότι όλοι θα είναι εξαιρετικοί, όλοι θα είναι τραγικοί, όλοι θα είναι. Θα υπάρξει μια στατιστική κατανομή, ας πούμε, και είναι σημαντικό να νιώθουν όμως όλοι ότι συμμετέχουν σε μια ομαδική, ηρωική μένα, αλλά ομαδική προσπάθεια. Και αυτό προσπαθεί, αυτός είναι ο λόγος που διάλεξα να το τοποθετήσω έτσι και όχι μέσα από τα μάτια ενός. Ξέρετε, να σταθώ λίγο σε αυτό που λέτε, γιατί είναι ένα ερώτημα τι θα γινόταν αν έρθει αυτή η ώρα. Πράγματι, νομίζω είναι στην πεποίθηση πολλοί κόσμου ότι από εκεί που δεν το περιμένεις μπορεί να δεις ηρωισμούς και πολύ καλά αποτελέσματα, και από εκεί που το περιμένεις, από κάποιον υπερπατριώτη, ας πούμε, που φωνάζει για θερμόπορο, να δεις λιποταξία ακόμα, έτσι, και αεροπλάνο για το εξωτερικό. Φαντάζομαι σε κάτι τέτοιο να φέρεστε. Ναι, ναι, εγώ επιμένω να μην θέλω να κάνω. Ναι, ναι, όχι, συμβουλήτε μας, κύριε Ντονιάδη, μπορούμε να ξεφύγουμε και από το βιβλίο. Τώρα εδώ είναι χαρακτηριστικό, ναι, δεν χρειάζεται. Είναι ακριβώς έτσι. Νομίζω για μένα ότι η ανθρώπινη ψυχολογία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, πώς επηρεάζει τις συμπεριφορές σε καταστάσεις εξαιρετικές, μεγάλης πίεσης. Πίεσης χρόνου, πίεσης του ποιο είναι το διακύβευμα, αγωνίας για την ίδια σου τη ζωή. Άλλες παράμετροι όπως αγωνία για την ομάδα σου, για τους συντρόφους σου, για αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους έχεις γίνει αδέρφη μέσα από αυτή τη διαδικασία του να είσαι τόσο κοντά στο θάνατο. Είναι έννοιες δύσκολες αλλά και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες να τις δούμε μέσα από μια μυθοπλασία. Δεν έχει πολύ νόημα να γράψεις μια πραγματεία για κάτι τέτοιο. Μια ιστορία το λέει καλύτερα, νομίζω, το μήνυμα το περνάει. Τώρα το ποιοι θα είναι εξαιρετικοί και ποιοι όχι, δεν μπορώ να το ξέρουμε από πριν. Δεν ξέρουμε ούτε για τον εαυτό μας, αν δεν έχουμε περάσει κάτι αντίστοιχο. Αυτό που ξέρω εγώ να πω, και επίσης είναι ένα μήνυμα που προσπαθούν τα βιβλία να δώσουν, είναι ότι τεράστια είναι η αξία της προετοιμασίας. Δηλαδή, όσο πιο προετοιμασμένος, όσο πιο εκπαιδευμένος, όσο καλύτερο σχέδιο υπάρχει και πιστεύεις σε αυτό, είναι παράγοντες οι οποίοι θα βοηθήσουν τον καθένα να βγάλει τον καλύτερο και όχι τον χειρότερο εαυτό του όταν θα έρθει η ώρα.
Έτσι, γιατί αν είσαι ανεκπαίδευτος, αν είσαι απειθάρχητος, αν αισθάνεσαι ότι αυτοί που σου οδηγούν δεν είναι άξιοι, αυτοί είναι παράγοντες που μπορούν πολύ εύκολα να σε λυγίσουν και να σε κάνουν και σένα, ή αν έχεις δίπλα σου ανθρώπους οι οποίοι έχουν λυγίσει, είναι πολύ εύκολο να μεταδοθεί ο πανικός, αστραπιαία. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη, τις αντιδράσεις του ανθρώπου σε εξαιρετικές συνθήκες που είναι τελείως διαφορετικές από τις καθημερινές του. Και αυτό το βρίσκω συναρπαστικό στην ιστορία. Βέβαια και ολόκληρες οι μάχες πολύ σημαντικές έχουν κριθεί ακριβώς από κάποιους τέτοιους παράγοντες που είπατε. Από το πόσο ο αρχηγός μπορούσε να τους εμπνεύσει, στρατή πιο ισχυρή, μεταφέρθηκε πανικός και υποχώρησαν ενώ θα είχαν κερδίσει αν είχαν ένα στοιχειώδες φρόνημα επιταρχία. Έχει τα πρώτα. Ακριβώς. Φτάνουμε λοιπόν στη λήξη του πρώτου κεφαλαίου, έτσι, του πρώτου βιβλίου, που είναι «Σταματάει ο πόλεμος», έτσι. Και πάμε στο δεύτερο. Κύριε Πρέσβη, δεν νομίζω ότι είμαστε πλέον ασφαλείς εδώ. Σκοτεινός ουρανός. Το πολύ αναμενόμενο δεύτερο βιβλίο της τριλογίας «Αιγαίο, ώρα 0». Δεύτερο βιβλίο «Σκοτεινός ουρανός» περιγράφει πρώτα απ' όλα την επόμενη μέρα ενός πολέμου. Την επόμενη μέρα που, εντάξει, βλέπουμε στο πρώτο βιβλίο ότι έληξε, ότι θα γίνουν διαπραγματεύσεις, μαθαίνουμε. Μαθαίνουμε για τις επιπτώσεις σε προσωπικό επίπεδο σε αυτούς τους ήρωες που γνωρίσαμε, έτσι, στον επίλογο, που είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Αλλά τελειώνει εκεί. Μια ολόκληρη χώρα η οποία έχει να πολεμήσει πάρα πολλές δεκαετίες. Μια χώρα στην οποία υπάρχει σε μεγάλο βαθμό κυκλοφορία άποψη ότι έλα μωρέ, πόλεμος δεν γίνεται, δεν θα γίνει για αυτούς και αυτούς και αυτούς τους λόγους ποτέ. Υπάρχει και δυστυχώς όχι μόνο στα καφενεία, και σε κύκλους άλλους υπάρχει αυτή η άποψη καμιά φορά και μεταφέρεται από στόμα σε στόμα. Μια χώρα η οποία έχει, βέβαια είναι παράδοξο αυτό, αλλά έχει να θρηνήσει μαζεμένους πολλούς νεκρούς σε πεδίο μάχης, μάλλον από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την Κορέα. Δεν βάζω την Κύπρο γιατί είναι ειδικές οι συνθήκες τότε που συνέβη αυτό το δράμα. Δεν είχαμε και ενημέρωση με τη Χούντα κλπ. Αλλά ενώ θρηνεί τόσους ανθρώπους στην άσφαλτο, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, κλπ. Κλπ. Στις φωτιές, δεν θέλω να τα συζητήσουμε τώρα. Παρόλα αυτά, στο συλλογικό μας, ας πούμε, θυμικό, δεν υπάρχει αυτή η έννοια. Οι γενιές που το έχουν ζήσει αυτό έχουν φύγει. Εγώ δηλαδή θυμάμαι όταν ήμουν παιδί, όποτε τρώγαμε με τον παππού, έτσι, στο τραπέζι το Κυριακάτικο, άλλο πράγμα που είχε κλείψει, τέλος πάντων, άκουσα ιστορίες και από τον πόλεμο και από την κατοχή. Και σαν παιδί το ακούς από κάποιον που το έχει ζήσει και τον οποίο αγαπάς, οπότε την εισπράττεις αυτή την ιστορία. Τα δικά μου τα παιδιά, επειδή το ζήσαν αυτό, δεν κάτσαν στο τραπέζι με έναν άνθρωπο ο οποίος τα έχει περάσει αυτά να τα πει πρώτο χέρι, τα διαβάζουν στα βιβλία του σχολείου και εντάξει, δεν έχουν καμία σύνδεση. Είναι ακόμα πιο αποστασιοποιημένα. Ακριβώς. Δηλαδή γενιά με γενιά, όταν φεύγουν από μια κοινωνία αυτοί οι οποίοι ζήσαν τον πόλεμο, χάνεται η επαφή με την έννοια του πολέμου, το οποίο κατά την άποψή μου παρατηρώ μάλλον ότι αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Έχεις, από τη μία, έχεις ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν ούτε να το ακούσουν, είναι ας πούμε το τελευταίο πράγμα που θα έπρεπε να συμβεί σε μια χώρα, και από την άλλη έχεις και άλλους οι οποίοι το λένε πάρα πολύ εύκολα, πάμε να τους κάνουμε και να τους δείξουμε και να πάμε σε πόλεμο, σαν να μην έχει επιπτώσει ένα πόλεμο, σαν να είναι βίντεο παιχνίδι. Τα οποία θεωρώ ότι και τα δύο είναι λάθος. Ειδικά και όταν είναι μια παρένθεση σε αυτό που λέτε,
Αυτός που μπορεί να λέει πάμε, πάμε και είναι πολύ εύκολο κτλ. Μάλλον δεν έχει ακούσει ιστορίες, όπως είπατε και εσείς, από τον παππού σας και εγώ από τον παππού μου που μου περιέγραφε στο ύψιμο 731 πώς τραυματίστηκε και τι κόλαση έζησε. Ήταν ταξίαρχος τότε. Και αυτό σε τρομάζει. Θέλει, σου δημιουργεί έναν ηρωισμό, μια παρακατάθλιψη. Έχετε ηρωική ρίζα, αφού ο παππού σας ήταν 731. Είμαι περήφανος γι' αυτό, ναι. Όμως σε τρομάζει ακόμα περισσότερο. Γιατί λες, εγώ και έτσι όπως έχουμε μεγαλώσει στην Ελλάδα που φτιαχνόταν από δεκαετία 70 και τα λοιπά, θα είμαι σε ένα ύψωμα, θα πέφτουν βόμβες, θα καίγονται κορμιά γύρω μου και θα είναι μια στο εκατομμύριο να αντικλειτώσω, ας πούμε, για να υπερασπιστώ ένα άρχιο. Είναι ξέρετε, δηλαδή, νομίζω αυτό που είπατε, οι δύο απόψεις, μάλλον είναι το μέσο η σωστή λύση, έτσι. Ακριβώς. Και εδώ θα κάνω ένα πολύ μικρό spoiler για το τρίτο βιβλίο που γράφετε τώρα. Εκεί βλέπουμε έναν χαρακτήρα ο οποίος βρίσκεται σε λασπωμένα χαρακώματα στον Εύρο, μέσα στα σκουλίκια και τις κολόπετρες και την υγρασία και τους βομβαρδισμούς, και θυμάται ότι παιδί έβλεπε μια φωτογραφία ασπρόμαυρη τον παππού του από την Αλβανία, από το Σύνταγμα Ευζώνων, που σκοτώθηκε, ότι τον αδερφό του παππού του, που ήξερε μόνο για τη φωτογραφία. Και αναρωτιέται αυτός ο άνθρωπος, τι να ζήσαν αυτοί τότε. Δεν είχε απασχολήσει ποτέ παιδάκι που μιλούσαμε για αυτόν. Αυτό ήταν μέσα στα χιόνια. Μήπως θα του φαινόμουν και φλώρος, εγώ που απλά γκρινιάζω για τις λάσπες. Χωρίς να πει αυτά που συζητάμε εδώ, το βιβλίο προσπαθεί μέσα από τις ιστορίες της ανθρώπινης να τα περάσει αυτά τα μηνύματα, να προβληματιστεί ο αναγνώστης. Χρειάζεται να έχουμε και ένα μπούσουλα. Έτσι, αυτό που είπατε, ο στρατιώτης που λέτε στον Εύρο είχε κάτι να δει και μάλιστα να νιώσει ότι πρέπει να φανεί καλύτερος ή όχι χειρότερος. Έτσι, νομίζω και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε περήφανοι για τους προγόνους μας. Όχι μόνο σε στρατιωτικό επίπεδο, γενικώς να θέλουμε, αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό, να νιώθουμε περήφανοι για τον πατέρα μας, για τον παππού μας, για τους προηγούμενους, να θέλουμε να τους φτάσουμε ή να τους ξεπεράσουμε. Αυτό είναι το φυσιολογικό να συμβαίνει. Όχι αυτά τα περίεργα που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στη χώρα μας και παντού. Ναι. Τι άλλο μπορούμε να πούμε για την εξέλιξη της ιστορίας και στο δεύτερο και στο τρίτο βιβλίο? Στο δεύτερο βιβλίο, λοιπόν, στο σκοτεινό ουρανό, ενώ βλέπουμε την Ελλάδα πώς προσπαθεί να διαχειριστεί αυτό που συνέβη, γιατί είναι ένα συλλογικό σοκ, έτσι, πώς προσπαθεί να προετοιμαστεί για έναν ενδεχόμενο επόμενο πόλεμο, διότι η ανακοχή μάλλον είναι έθραυστη και το καταλαβαίνουν όλοι. Καταλαβαίνουν επίσης τις αδυναμίες της χώρας στο να ανταπεξέλθει σε κάτι που θα κρατήσει περισσότερο, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, με τη θεώρηση αυτού του πολέμου των λίγων ημερών, αυτό σημαίνει ότι από τα πιο προφανή πολεμοφόδια, εφοδιασμός των στρατιωτών, υποδομές της χώρας, δελτίο τροφίμων για τους πολίτες, είναι πάρα πολλά θέματα τα οποία σε ένα πόλεμο διαρκείας πρέπει να σε απασχολήσουν, τι θα κάνεις. Και είναι και πολύ δύσκολα κιόλας, δεν είναι εύκολα. Να το πούμε λίγο, αυτό κύριε Τουνιάδη. Το λέμε και από την Ουκρανία, που διαρκώς θέλει εναφοδιασμούς και δισεκατομμύρια σε εξοπλισμούς. Σε έναν πόλεμο περισσότερο από κάποιων ημερών, πώς θα αναπληρώνονταν η Patriot, ας πούμε η ελληνική Patriot, ή η πύραυλη των υποβρυχίων, ή η απόλυση και όλα αυτά. Αυτά νομίζω, δεν ξέρω, ειδικοί ξέρουν καλύτερα και εκτίμηση εντελώς αυθαίρετη. Σε ένα μεγάλο πόλεμο, λίγες εβδομάδες θα μπορούσαν να κρατήσουν αυτά τα πολεμοφόδια. Μετά θα πρέπει να υπάρχει παραγωγή διαρκώς εναφοδιασμός, έτσι. Αυτό εννοείται. Ακριβώς αυτό που είπατε μόλις τώρα είναι και ο λόγος που ήθελα από την αρχή, παρά την επιτυχία. Το πρώτο βιβλίο, το πρώτο αίμα είναι αυτοτελές. Όταν τελειώνει, δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να συνεχίσεις στο επόμενο. Έτσι, περιέγραψε κάτι, τελείωσε. Όμως από την αρχή είχα την μάλιστα από την αρχή τελείωσα το πρώτο βιβλίο να το γράφω 1-2 μήνες αφού είχε ξεκινήσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Βλέποντας τι συμβαίνει εκεί, αμέσως, ενώ ακόμα δεν είχα τελειώσει το πρώτο βιβλίο, αισθάνθηκα, προβληματίστηκα για το τι θα γινόταν εδώ πρώτα απ' όλα στη δική μας περίπτωση και αισθάνθηκα ότι αυτή η ιστορία πρέπει να προχωρήσει και να φτάσει μέχρι εκεί, να θίξω αυτό το πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Τώρα το τι θα γίνει, πάλι χωρίς να κάνω spoilers, αυτό που μπορώ να πω είναι το εξής. Από τη μία, όταν δεν έχεις οβίδες, πυράβλους αντιεροπορικούς, πυράβλους αντιπλοϊκούς, γιατί έχεις πολύ μικρά αποθέματα και θα σου τελειώσουν σε λίγες μέρες,
σταματάς να ρίχνεις και κάνεις αυτό που είπε ο Διηνέκης στον Λεωνίδα, νομίζω, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, θα πολεμήσουμε υπό σκιάν. Πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να αντέξεις, εφόσον έχεις ένα σχέδιο για να το γυρίσεις αυτό. Η Τουρκία έχει κάνει άλματα σε σχέση με εμάς, γιατί δεν φτάνει που είναι μια μεγαλύτερη χώρα. Έχει επενδύσει πάρα πολύ στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία, που σημαίνει ότι εσύ μπορεί να αγοράζεις, να παραγγέλνεις από τα εργοστάσια του εξωτερικού σύγχρονα και αναπτυγμένα όπλα και να περιμένεις χρόνια μέχρι να παραδοθούν, και αν έχεις τα λεφτά, οι άλλοι μπορεί κατά τη διάρκεια ενός πολέμου κάθε μέρα να βγάζουν τα εργοστάσια τους καινούργια. Άρα εδώ η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι ότι ναι, μεν η Τουρκία έχει, αλλά και αυτή θα εξαντλήσει τα αποθέματα της τα πρώτα, τα συσσωρευμένα, κάποια στιγμή. Θα ματώσουμε περισσότερο εμείς, αλλά δεν θα έχει την ευχέρεια να σκοτεινιάσει τον ουρανό για πολύ καιρό. Και αυτή θα έχει πρόβλημα, γιατί το έχουμε δει αυτό παντού. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στις εκστρατείες όλων των στρατών και της Δύσης ακόμα και των Αμερικάνων, οι οποίοι είναι οι καλύτεροι, ας πούμε, στο logistics σε ό,τι αφορά τις εκστρατείες. Άρα είναι πολλά τα ζητήματα. Σίγουρα οι ανησυχίες μου εμένα ήταν πώς θα αντέξουμε και πώς θα το λύσουμε αυτό το δράμα. Πώς θα αρχίσει να υπάρχει ροή. Και αυτά προσπαθώ να θίξω με το βιβλίο. Ακριβώς. Ακριβώς. Και γράφω ένα ολόκληρο βιβλίο γι' αυτό, να περιγράψω ένα πόλεμο το οποίο είναι πολύ πιθανό, μάλλον επειδή βγαίνει πολύ μεγάλο, βγαίνει ακόμα μεγαλύτερο και από το δεύτερο. Το δεύτερο βιβλίο, ο Σκοτεινός Ουρανός, ήταν 660-670 σελίδες, να φανταστείτε. Είναι μεγάλο βιβλίο. Η κατάσταση πολιορκίας, που είναι το τρίτο, το οποίο θα βγει το Πάσχα φέτος, θα το εκδώσουμε, το φέτος, του χρόνου δηλαδή, το Πάσχα που έρχεται, θα είναι ακόμα μεγαλύτερο από ό,τι φαίνεται, σημαντικά μεγαλύτερο. Το τίτλο ακούγεται, φαίνεται κορύφωση, έτσι, σε κατάσταση πολιορκίας. Ναι, κατάσταση πολιορκίας δεν είναι τυχαίος ο τίτλος. Επειδή έχω αποφύγει τα άλλα σχόλια. Προσπαθώ να σας εκμεύσω εγώ. Ναι, θα σας δώσω εδώ ένα στοιχείο. Κατάσταση πολιορκίας λέγεται, μάλλον την κατάσταση πολιορκίας περιγράφει το άρθρο 48 του Συντάγματος. Είναι στην πραγματικότητα ο στρατιωτικός νόμος που λέμε σε κοινή γλώσσα. Το ίδιο το Σύνταγμά μας έχει ένα άρθρο που λέει ότι εάν χρειαστεί με μια διαδικασία η κυβέρνηση, η πρόεδρος της Δημοκρατίας κλπ. Να κηρύξει μέρος της επικράτειας της χώρας ή ολόκληρη τη χώρα σε κατάσταση πολιορκίας, αυτό σημαίνει, και αυτό είναι ο στρατιωτικός νόμος που λέμε, ότι κάποια άλλα άρθρα του Συντάγματος αναστέλλεται η ισχύ τους. Άρθρα τα οποία λένε ότι έχουμε ελευθερία του τύπου, που σας αφορά εσάς, ας πούμε, άμεσα. Άρθρα που λέει το απόρριτο των επιστολών. Δηλαδή, αν στείλω εγώ ένα γράμμα ή ένα email σε εσάς, έχει το δικαίωμα πλέον το κράτος να ελέγξει τι λέω, γιατί μπορεί να στέλνω πληροφορίες από το μέτωπο κλπ. Άρα, γι' αυτό λέγεται το βιβλίο και κατάσταση πολιορκίας, γιατί και κάποιες περιοχές της χώρας θα είναι σε κατάσταση πραγματικής πολιορκίας, αλλά και όλη η χώρα θα έχει βρεθεί σε αυτή την όχι ευχάριστη για τη δημοκρατία και για τη ζωή συνθήκη. Ειδικά όταν κρατάει για πολύ καιρό. Οπότε τα γεγονότα αυτά αρχίζουν και επηρεάζουν ραγδαία ολόκληρη την κοινωνία και τις εκφάνσεις της, έτσι. Βεβαίως. Για θεμελή ζωή. Ακριβώς. Μιλάει... ναι, όχι. Νομίζω ας το αφήσουμε εκεί. Θα με μαλώσει και ο εκδότης το σας πω, λέει, ωραία. Για όποιον ενδιαφέρεται λοιπόν για όλα αυτά που συζητήσαμε, εκδόσεις με Μέντο, κυκλοφορούν τα δύο πρώτα. Το Πάσχα είπατε ότι θα βγει και η κατάληξη. Θα δούμε, κύριε Αντωνιάδη, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, νομίζω, και στρατιωτικοί που ήδη έχουν κριτικάρει πολύ θετικά το βιβλίο σας, που σημαίνει ότι αυτά που λέτε είναι βάσιμα και βασίζονται σε πραγματικές συνθήκες. Κάνω ακόμα πιο ενδιαφέρον το έργο σας, το οποίο ελπίζω να παραμείνει σε επίπεδο φαντασίας και με τις ορίματος, και να μην χρειαστεί κάπου το ιστορικό σου μέλλοντος να πει ότι εδώ κάποιος συγγραφέας το έχει προβλέψει, εδώ όχι, ή κάτι τέτοιο.
Ας ελπίσουμε πως όχι, ναι. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σκουλίου.